Σε ένα κατάμεστο, ο Ολύμπιον έκλεισε η αυλαία για το 51ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, με το βλέμμα πλέον στραμμένο στο 52ο ραντεβού του φεστιβάλ με το κοινό. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ Δημήτρης Αιπίδης απένειμε το μεγάλο βραβείο τον Χρυσό Αλέξανδρο που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 20.000 ευρώ στον Μπονγκάν Τζόρτζια Πέτρη για την ταινία του στις Παρυφές. I'm extremely very happy and I'm seriously very unexpected. I want to thank everybody and I also wanted to thank the staff of the festival. Η Αθηνά Ραχίλ Τσαγκάρη απέκτησε τον Αργυρό Αλέξανδρο που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ για την ταινία της Άτεμπενκ. Παραγωγή Μεξικό. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΤ Λάμπης Σταγματάρχης παρέδωσε το νέο ειδικό βραβείο Κριτικής Επιτροπής για πρωτοτυπία και καινοτομία Χάλκινος Αλέξανδρος, που συνοδεύεται με 5.000 ευρώ, στους δημιουργούς της ταινίας Ζαν Ζαντί, ένας καλός άνθρωπος. Το φεστιβάλ στηρίχθηκε από το κοινό με πολλούς θεατές που έφτασαν να κάθονται ακόμη και στα σκαλοπάτια των αιθουσών. Αυτό ήταν η πρόκληση, μιας και οι καιροί δεν επιτρέπουν σπατάλες και πολυτέλεια. Η Κριτική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας των Κριτικών Κινηματογράφων για το επίσημο διαγωνιστικό τμήμα απένειμε βραβείο στην ταινία Αύριο του Μαριάν Κρυσάν και για το ελληνικό τμήμα στην ταινία Άπνοια του Άρη Μπαλαφούκα. Οι άνθρωποι του φεστιβάλ δούλεψαν κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που θα έκαναν πολλούς να τα παρατήσουν και έβγαλαν πέρα ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Δεν ήταν τόσο η έλλειψη χρημάτων ούτε η έλλειψη ανθρώπων που δυσκόλεψε το έργο τους, όσο η έλλειψη σεβασμού από κάποιους ανθρώπους. Το βραβείο κοινού Φίσερ του ελληνικού προγράμματος, που συνοδεύεται από το χρηματικό έπαθλο των 3.000 ευρώ, απονεμήθηκε στην ταινία «Κανένας» του Χρήστου Νικολέρη, που είναι συμπαραγωγή της ΕΡΤ και του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού αποφάσισε την άμεση οικονομική ενίσχυση του φεστιβάλ με 2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ 400.000 ευρώ θα δοθούν επίσης από τον ΟΠΑΠ και 45.000 ευρώ από τον ΕΟΤ. Ο υπολογισμός είναι πάρα πολύ θετικός, ειδικά μέσα σε ένα μειωμένο προϋπολογισμό. Αυτό είναι, δείχνει πως με λιγότερα μπορούμε να κάνουμε περισσότερο. Η αυλαία του 51ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης έπεσε με την πολυαναμενόμενη ταινία «Μαύρος Κύκνος» του Ντάρεν Αρονόφσκι.